Καλησπέρα σας. <coughs> το θέμα είναι κομβική σημασία, αρκετά δύσκολο και έχει αρκετά προαπαιτούμενα. Ωστόσο θα προσπαθήσουμε έστω ακροθυγός να θέσουμε το πλαίσιο και τις βασικές θεματικές της προβληματικής που θέλουμε να μας απασχολήσουν. Με την ελπίδα ότι δεν θα εκλειφθεί αυτό ως κάτι έτοιμο, αλλά ως μια αφορμή, αφετηρία για μια περαιτέρω αναζήτηση πάνω σε αυτή την προβληματική. Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εάν μιλάμε για την μεταρρύθμιση και την επανάσταση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς αφορά αυτό. Απλά και εισαγωγικά μιλώντας, αφορά την κατάσταση, την πορεία, τις προοπτικές της ανθρωπότητας, της κοινωνίας. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε σύστημα, αρκούντο περίπλοκο και η κοινωνία είναι το πιο περίπλοκο σύστημα με το οποίο έχει να κάνει ο άνθρωπο, δεν έχουμε γνωρίσει πιο περίπλοκο σύστημα από την ανάπτυξη τη κοινωνία, από τη δομή και την ανάπτυξη τη κοινωνία. Όταν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τέτοια περίπλοκα συστήματα, καλά είναι να διακριβώσουμε επιστημονικά τι είναι αυτό το οποίο τα χαρακτηρίζει. Αυτό που χαρακτηρίζει την κοινωνία ως σύστημα είναι το γεγονός ότι έχει μία προέλευση, προέκυψε από κάπου, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά δομικά διαρθρωτικά και κατατείνει προς κάπου. Εάν προσπαθήσουμε να δούμε με τη βοήθεια ποιων ενιών και κατηγοριών μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την πορεία της ανθρωπότητας, της κοινωνίας, θα πρέπει να επισημάνουμε μέσα στο ακροθυγός τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις φιλοσοφικές έννοιες κίνηση, εξέλιξη και ανάπτυξη. Όταν μιλάμε για κίνηση, εννοούμε οποιαδήποτε μεταβολή. Δεν εννοούμε απλώς την κίνηση που γνωρίζουμε στην μηχανική ως κεφάλαιο της φυσικής επιστήμης, μετατόπιση στον χώρο που είναι απλούστερη μορφή κίνησης, αλλά με την ευρύτερη έννοια φιλοσοφικά, κίνηση θεωρούμε οποιαδήποτε μεταβολή. Μεταβολή στο χώρο και στο χρόνο φυσικά. Έτσι. Εξέλιξη εννοούμε μία κίνηση χαρακτηριστικό της οποίας είναι ορισμένη κατεύθυνση και με την έννοια εξέλιξη πιο πολύ αναφερόμαστε σε συστήματα. Γι' αυτό και η εξέλιξη έχει βρει ευρύ πεδίο εφαρμογών στο πλέγμα των βιολογικών έρευνων, στη βιολογική επιστήμη, όπου μιλάμε για τα έμβια όντα, τους ζωντανού οργανισμούς, και όπου ως εξέλιξη κατά βάση θεωρούμε μία διαδικασία μεταβολών στα πλαίσια ορισμένων δομικών χαρακτηριστικών, μέσω των οποίων προσδιορίζουμε ένα είδος. Με την ευρύτερη έννοια εξέλιξη εννοούμε οποιαδήποτε μεταβολή η οποία έχει ορισμένη κατεύθυνση, εκφράζεται με ποσοτικές αλλαγές, και εκτιλήσεται λίγο πολύ ομαλά, σταδιακά, βαθμιδών, κλιμακοτά, στα πλαίσια μίας και της αυτής ποιότητας, στα πλαίσια μίας και της αυτής ουσίας. Δηλαδή, εξελικτική διαδικασία είναι μία λίγο πολύ ομαλή διαδικασία, κατευθυνόμενη κίνησης ενός συστήματος, που δεν υπερβαίνει αυτό το σύστημα ως ποιότητα και ως ουσία. Ανάπτυξη εννοούμε κάτι άλλο. Ανάπτυξη φιλοσοφικά εννοούμε την πιο περίπλοκη μορφή κίνησης, η οποία έχει πολλά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά τα οποία μας βοηθά να διερευνήσουμε η διαλεκτική μέθοδος. Μπορώ να παραπέμψω στο πρώτο από το, από τον προηγούμενο κύκλο των 7 μαθημάτων, όποιον και όποια ενδιαφέρεται, να δει λεπτομερέστερα τι ακριβώς σημαίνει η διαλεκτική ανάπτυξη. Εδώ ακροθυγώς θα επενθυμίσω ότι η διαλεκτική ανάπτυξη αφορά περίπλοκα συστήματα που συνιστούν οργανικό όλο, δηλαδή χαρακτηριστικό των οποίων συστημάτων είναι η εσωτερική συνάφεια στη σχέτιση των μερών τους, είναι διατεταγμένα και ιεραρχημένα κατά κάποιο τρόπο και αναπτύσσονται και η ανάπτυξη αυτή εκφράζεται με ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρωτίστως εκφράζεται μέσω της συνδυαστικής λειτουργίας των τριών βασικών νόμων της διαλεκτικής. Υπενθυμίζω ότι οι τρεις βασικοί νόμοι της διαλεκτικής είναι ο νόμος της μετάβασης από ποσοτικές αλλαγές σε ποιοτικές και αντιστρόφως ή αλλιώς ο νόμος του ποιοτικού άλματος όπου επισυσσωρεύονται ποσοτικές μεταβολές πέραν ορισμένου ορίου, οι οποίες οδηγούν με υπέρβαση αυτού του ορίου στη μετάβαση σε μία άλλη ποιότητα. Έτσι. Ο δεύτερος νόμος έχει να κάνει με την αντίφαση, εκφράζεται συχνά ως ενότητα και πάλι των αντιθέτων ή ως αλληλοδιείσδυση των αντιθέτων και έχει να κάνει με την κλιμάκωση του βασικού διπόλου μέσω του οποίου διπόλου αρθρώνεται η αυτοκίνηση, η αυτοεξέλιξη, η αυτοανάπτυξη του συστήματος. Και η κλιμάκωση αυτού του διπόλου ξεκινά από μία ταύτιση αυτών των πόλων αρχική, με διάκριση, αρχική διάκριση αυτών των μερών που θα αποτελέσουν πόλους. Στη συνέχεια περνά στην διαφορά των πόλων, διαφοροποίηση που είναι πλέον διακριτή και κάνει αισθητή την παρουσία της. Κλιμακώνεται στην αντίθεση όπου αντιτίθενται οι πόλοι ο ένας στον άλλο ενώ προϋποθέτουν ο ένας τον άλλο και αποκλείουν ταυτόχρονα ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η βαθμίδα της αντίθεσης και κορυφώνεται αυτό ο νόμος με τη βαθμίδα της καθαυτό αντίφασης όπου έχουμε μετατροπή του ενός πόλου στον άλλο, αλληλοδιείσδυση των πόλων και δημιουργία άλλου τύπου ενότητας. άλλη αναπτυξιακής διαδικασίες, με λόγια. Ο τρίτος νόμος που μας βοηθά να δούμε την ανάπτυξη είναι ο νόμος της άρνησης της άρνησης. Ο νόμος αυτός μας βοηθά να αντιληφθούμε την κλιμάκωση της όλης αναπτυξιακής διαδικασίας, από το παρελθόν αυτού του συστήματος, της ολότητας, του οργανικού όλου που μελετάμε, σε ορισμένη συγκρότησή του, που συνιστά την πρώτη άρνηση του παρελθόντος, και σε μια δεύτερη άρνηση, η οποία συνιστά διαλεκτική άρση, υπέρβαση, όλης της προγενέστερης διαδικασίας. Αυτοί οι τρεις νόμοι, που ακροθυγώς τους υπενθύμισα εδώ, όποιοι ενδιαφέρονται υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, και πραπέμπω και στο μάθημα ε, του συναδέλφου του Μιχάλη του Χονδροκούκη πέρυσι από την, τον πρώτο κύκλο των μαθημάτων για αυτά τα θέματα. Εδώ μας ενδιαφέρει το εξής. Η επανάσταση αντιπαρατίθεται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία, στην εξέλιξη. Ιδιαίτερα στις αστικές αντιλήψεις περί επανάστασης. Όπου η εξέλιξη θεωρείται κάτι τι το φυσιολογικό, απλό, αυτονόητο, σταδιακό, ήπιον τόνων, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε, ενώ η επανάσταση, evolution, στα αγγλικά, με τη λατινική, από, το αντίστοιχο, από τον αντίστοιχο, το αντίστοιχο λατινικό όρο που σημαίνει εκδίπλωση, η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως μία απλή εκδίπλωση αυτού που υπάρχει απλώς ξεδιπλώνει αυτό που υπάρχει, αν το δούμε και έτοιμο λογικά. Ενώ η Επανάσταση είναι κάτι δαιμόνιο, κακό και επικίνδυνο, διότι προϋποθέτει ρήξει, προϋποθέτει ανατροπές, προϋποθέτει κακά πράγματα, προϋποθέτει αματοχυσίες και έχει ως αποτέλεσμα τραγωδίες, όπως μας λένε οι φορείς αυτής της ιδεολογίας, αυτής της κοσμοθεώρησης, αυτής της αντίληψης. Εδώ θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι δεν είναι όπως μας λένε οι αστεί, θέμα γούστου. Αν γουστάρουμε να έχουμε απλή κίνηση, απλή εξέλιξη ή την δαιμόνια κακή και κατακριτέα επανάσταση, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι είναι αυτό που οδηγεί νομοτελώς στην επανάσταση. Διότι ένα από τα μεγάλα κεκτημένα της επαναστατικής θεωρίας που θεμελιώθηκε από τον Μάρξ και τον Έγγελς, είναι το γεγονός ότι η ιστορία δεν προβάλλει ως ένα συνονθήλευμα τυχεωτήτων, ως μια κατάσταση στην οποία ένας Θεός ξέρει πού θα καταλήξουμε, αλλά είναι μια διαδικασία που διέπεται από νόμους, άρα είναι νομοτελής. Άρα η νομοτέλεια αυτή μπορεί να διαγνωστεί επιστημονικά. Και μέσω της επιστημονικής διάγνωσης αυτής της νομοτέλειας μπορεί ο άνθρωπος ως υποκείμενο να παρέμβει στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι κατανοητά αυτά που λέμε. Ωραία. Θέλω να επισημάνω ότι αν οτιδήποτε κρίνεται δεν είναι κατανοητό, ή είναι δυσνόητο, ή περίεργο, ή περίεργα, να με διακόπτετε επί να το συζητάμε. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει η επανάσταση, θα το κάνουμε αυτό με δύο μορφές. Στη μία μορφή, το πρώτο μέρος δηλαδή αυτή της εισήγησης, θα ασχοληθεί με το τι λέει ο κλασικός μαρξισμός για την Επανάσταση. Και θα δούμε πώς προώθησε ο κλασικός μαρξισμός την επαναστατική θεωρία, σε τι νέα εκτιμένα οδήγησε την ανθρώπινη σκέψη όσον αφορά αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα. Και στο επόμενο μέρος θα δούμε πού υπάρχουν μονομέρειες ιστορικοί περιορισμοί και ανεπάρκειες στην κλασική αντίληψη περί επανάστασης. Και τι κατά την ταπεινή μου άποψη χρειάζεται να γίνει για τη δημιουργική ανάπτυξη της επαναστατική θεωρίας σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά κακή μου τύχη, ξέχασα να πάρω το σακίδιό μου που είχα μέσα τα σκονάκια μου, άρα θα σας απαλλάξω από το φορτίο να υποστείτε ορισμένα, την ανάγνωση ορισμένων χωρίων από τους κλασικούς. Θα πω την ουσία όπως την έχω απομνημονεύσει, με την έκκληση για κατανόηση, για την τυχόν παραποίηση του γράμματος των γραφών. Έτσι, μπράβο. Εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε την υπόθεση της επανάστασης, οφείλουμε να δούμε, σύμφωνα με τον κλασικό μαρξισμό, πώς κινείται η κοινωνία, πώς δομείται η κοινωνία, πώς αναπτύσσεται. Σύμφωνα με τον κλασικό μαρξισμό, έχουμε μία θεώρηση η οποία αφενός μεν επικεντρώνει στην πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, αφετέρου στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας, στην ιστορία, στην ανθρωπότητα ως ολότητα στην ιστορία της και κατά τρίτο λόγο εξετάζει την κομμουνιστική προοπτική, την κοινωνία του μέλλοντος. Αυτά είναι και τα τρία βασικά συστατικά στοιχεία του μαρξισμού. Πολιτική οικονομία, ιστορικός υλισμός ή ηλιστική αντίληψη της ιστορίας και επιστημονικός σοσιαλισμός ή επιστημονικός κομμουνισμός. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στη βάση της θεώρησης των κλασικών βρίσκεται ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης της κοινωνικής θεωρίας της εποχής τους. Είναι τιτάνια η συνεισφορά τους, διότι κατόρθωσαν να βγάλουν την αντίληψη για το πώς δομείται και αναπτύσσεται η κοινωνία από τον μυστικισμό και τις ιδεοκρατικές αντιλήψεις, οι πιο κορυφαίες των οποίων, όπως η Χεγγελιανή, έβλεπαν την ιστορική πορεία ως πραγμάτωση ενσάρκωση ιδεών και δί της απόλυτης ιδέας. Έτσι. Οι χειρότερε από αυτέ την έβλεπα πολύ πιο ποταπά, θα έλεγα, πολύ πιο ε, απλοϊκά. Έβλεπα έβλεπα, α πούμε, την ιστορία σαν να είναι μια εκτήληξη ε, ε, κάποια θεία πρόνοια στι μυστικέ θεολογικέ θεοκρατικέ αντιλήψει. Έβλεπα την ιστορία σαν αποτέλεσμα τη δράση μεγάλων μεγαλοφιών προσωπικότητων, μεγάλων παραγόντων, στρατηλατών, βασιλέων, αυτοκρατόρων και λοιπόν μεγάλων ηγετών και ταγών και ούτω καθεξής. Οι κλασικοί λοιπόν γύρωσαν αυτή την προσέγγιση μελετώντας την κοινωνία, κλιμακώνοντας την έρευνά τους από τις πιο επιφανειακές μορφές της κοινωνίας προς όλο και βαθύτερες. Δηλαδή από την κριτική θεώρηση της θρησκείας στην κριτική θεώρηση του κράτους και της πολιτικής και από αυτήν στην κοινωνία των ιδιωτών ή κοινωνία των πολιτών με ορολογία τη εποχή εκείνη, δηλαδή στην κοινωνία στην οποία βιοπορίζονταν οι άνθρωποι έβγαζαν τα προστοζήν δηλαδή, στη σφαίρα της οικονομίας. Η κίνηση αυτή του Μάρξ, γιατί η βασική έρευνα έχει να κάνει με τον Μάρξ, έδωσε πραγματικά εκπληκτικά δεδομένα στην ανάπτυξη της επιστήμης. Δεν θέλω να αναπτύξω αυτά τα δεδομένα, παραπέμπω σε, όποιους, σε όσες και όσους ενδιαφέρονται να δουν το δεύτερο μάθημα της προηγούμενης σειράς από τα 7 μαθήματα, για τον Ιστορικό Ιλισμό, βασικέ έννοιε του Ιστορικού Ιλισμού, όπου προσπαθώ να αναλύσω ε, λεπτομερέστερα, μπορώ να πω. Θα δείτε και τη γραπτή εκδοχή που έχω και ευρεία βιβλιογραφία. Αυτή την υπόθεση. Εδώ θέλω να επικεντρώσω στο γεγονό ότι οι κλασικοί μέσω αυτή τη έρευνα και ιδιαίτερα ο Μάρξ μπόρεσαν να διακριβώσουν σε αρκετά ευκρινή μορφή μία αντίληψη για τη δομή τη κοινωνία, η οποία χοντρικά εκφράζεται με το σχήμα βάση και επικοδόμημα μέσω του οποίου βλέπουν τον κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό, βλέπουν δηλαδή τις εκάστοτε μορφές, δομές με τις οποίες εμφανίζεται, εμφανίζεται η κοινωνία ως κοινωνικο οικονομικού σχηματισμούς και βλέπουν τη σχέση παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής ως βασική θεμελιώδη σχέση, βασική αντίθεση, μέσω της οποίας προσδιορίζονται όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έκαναν μια αναγωγή όλων των σφαιρών του επικοδομήματος των μορφών της κοινωνικής συνείδησης, της ιδεολογίας, της τέχνης κλπ. σε αυτή τη βάση. Έτσι γύρωσαν σε αυτή τη βάση αυτά τα ζητήματα. Η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε ως προς την αντίστροφη πορεία, την πορεία δηλαδή της συναγωγής, εξαγωγής από την αρχή και τη βάση όλων των υπόλοιπων μορφών κοινωνικής συνείδησης, επικοδομήματος κλπ. Και για να γίνει αυτό θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι άλλο το οποίο δεν μπόρεσαν να κάνουν οι κλασική να διακρίνουν δηλαδή σε καθαρή μορφή την αρχή της κοινωνίας από την ουσία της. Όταν λέμε αρχή της κοινωνίας εννοούμε το πώς προέκυψε η κοινωνία από τη φύση, από το φυσικό, από το βιολογικό στοιχείο, από τη βιολογική εξέλιξη, από το πώς δηλαδή ορισμένα έμβια όντα βγήκαν, στο προσκήνιο με διαφορετικό τρόπο και μέσω της ζωτικής τους δραστηριότητας πέρασαν σε μία ποιοτική και ουσιώδη αλλαγή που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη κοινωνία. Δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό, δεν πρόλαβαν να το κάνουν αυτό. Το επισήμεναν αυτό στην έρευνα τους, αλλά μέχρι σε ορίου. Μέχρι του ορίου, ας πούμε, που το βλέπω στην α, καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους του Έγγελς, όπου μιλάει για δύο είδη παραγωγής, την παραγωγή του ανθρώπου με την έννοια της αναπαραγωγής του γένους και την παραγωγή πόρων μέσω της οικονομικής παραγωγικής δραστηριότητας. Σαν να είναι δύο παράλληλες διαδικασίες. Τη συσχέτιση μεταξύ του, την κλιμάκωση, τη μετάβαση από τη μία στην άλλη, δεν μπόρεσαν να την περιγράψουν και να την εξηγήσουν επιστημονικά στην εποχή τους. Όχι γιατί ήταν ανεπαρκείς, ήταν μεγαλοφυείς ερευνητέ, αλλά διότι αυτό που έκαναν ήταν τέτοιο άθλος, που ήταν αδύνατο στην εποχή εκείνη να προχωρήσουν σε κάτι άλλο ανώτερο από αυτό που πέτυχαν. Πλην όμως μας κληροδότησαν μια τρομερά ενδιαφέρουσα επιστημονική θεώρηση των πραγμάτων, μια θεωρία και μεθοδολογία της ηλιστικής αντίληψης της ιστορίας, στα πλαίσια της οποίας βλέπουμε την κίνηση, βλέπουμε και μια περιοδολόγηση αυτής της κίνησης. Για την ακρίβεια βλέπουμε τρεις περιοδολογήσεις αυτής της κίνησης στους κλασικούς. Η πρώτη περιοδολόγηση έχει να κάνει με τις προταξικές κοινωνίες, ταξικές κοινωνίες και αταξική κοινωνία, κομμουνισμός. Η τριαδική περιοδολόγηση, η λεγόμενη. Έτσι. Στα πλαίσια αυτής της περιοδολόγησης, σημείο αναφοράς, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ενδιάμεσο. Οι ταξικές κοινωνίες. Οι υπόλοιπε χαρακτηρίζονται απλώς ως προ ή αταξικές. Μεταταξικές, ας το πούμε έτσι. Άρα σύστημα αναφορά θέλοντα και μη είναι οι ταξικέ κοινωνίε. Και υπάρχει ένα ετεροπροσδιορισμός κάθε τι εναλλακτικού, κάθε τινό εναλλακτικού, μέσω των ταξικών κοινωνιών. Αυτό έχει περιορισμούς. Και επίση αυτό οδηγεί σε μια αντίληψη η οποία κάπου δημιουργεί σύγχυση ανάμεσα στην πρωτόγονη κοινότητα και στην, στον κομμουνισμό. Δημιουργεί μια βολική αναλογία που τριαδικά επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν ένα σχήμα αναφοράς, πιο χειροπιαστό, αλλά αυτό έχει κινδύνους, διότι ο κομμουνισμός δεν ανάγεται στην πρωτόγονη κοινότητα. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Το άλλο σχήμα περιοδολόγησης είναι το πενταπλό κατά κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς, όπου βλέποντας τη δομή της κοινωνίας όπως την περιγράψαμε προηγουμένως στον ιστορικό ηλισμό, ο Μάρξ προεκβάλλει αυτή τη δομή σε όλο το παρελθόν και στο μέλλον της κοινωνίας. Ουσιαστικά δηλαδή τη δομή όπου είναι διακριτές οι σφαίρες, τα επίπεδα, τα πεδία της κοινωνικής ζωής με τον πιο έντονο τρόπο που είναι η κεφαλαιοκρατική, είναι αυτή την οποία παίρνει ως γενικό σχήμα, το οποίο διέπει, χαρακτηρίζει όλους λίγο πολύ τους κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς. Δηλαδή βλέπει ότι υπάρχει ένα γενικό στοιχείο, το οποίο είναι σχετικά αυτοτελές από το ιστορικά μοναδιαίο και επιμέρους και επαναλαμβάνεται. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο, δεν θέλω να εμβαθύνω ακροθυγό μόνο θα το πω, που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη συγγένεια τη μεθόδου του Μάρξ στον ιστορικό ηλισμό ακόμα με την διαλεκτική του Χέγγελ. Όπου επίση το γενικό εξετάζεται ω σχετικά αυτοτελέ, αποσπασμένο από το μοναδιαίο και το ειδικό. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα στου κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού, αν του δούμε στον κλασικό μαρξισμό. Έχουμε την πρωτόγονη κοινότητα, τον δουλοκτητικό κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό, τον φεουδαρχικό σχηματισμό, τον κεφαλαιοκρατικό σχηματισμό και τον επόμενο σχηματισμό που είναι ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, πράγμα το οποίο βλέπουμε και στο χωρίο που ήθελα να σας αναγνώσω αν είχα τα σκονάκια μου, από το Μανιφέστο, των Μάρξ και Έγγελς, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ουσιαστικά ιστορία της πάλης των τάξεων. και θεωρείται καθοριστικό για τη μετάβαση από κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό σε κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό, η σύγκρουση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις σχέσεις παραγωγής, στις εκάστοτε, όπου οι κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής θέτουν φραγμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και οι φορείς της προοδευτικής ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, που είναι οι τάξει που υφίστανται την εκμετάλλευση και την καταπίεση, Ξεσηκώνονται, εξεγείρονται, επαναστατούν, ανατρέπουν την καθεστική ατάξη πραγμάτων, ανατρέπουν τις κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής και περνάμε στον επόμενο σχηματισμό. Το σχήμα αυτό δεν δουλεύει στις περισσότερες μεταβάσεις που γνωρίζουμε στην ιστορία. Απλώς δεν δουλεύει. Δεν περιγράφει, δεν εξηγεί αυτό που έγινε. Δεν εξηγεί ας πούμε ούτε το πώς περάσαμε στην, από την αγέλη στην πρωτόγονη κοινότητα Ούτε το πώ περάσαμε από την πρωτόγονη κοινότητα στι πρώιμε δουλοκτητικέ κοινωνίε. Ποια τάξη εξεγέρθηκε εναντίον ποια, αφού δεν υπήρχαν τάξει. Πώ έγινε αυτή η μετάβαση από τον ένα σχηματισμό στον άλλο. Με τίποτα δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται η μετάβαση από τη δουλοκτησία. Ε, από την, α, δουλοκτησία στη φεουδαρχία. Λογικά θα έπρεπε να εξεγείρονται με αυτό το σχήμα οι δούλοι εναντίον των δουλοκτητών και να γίνονται οι δούλοι φορεί των νέων σχέσεων παραγωγή που είναι φεουδαρχικέ και να εγκαθιδρύουν τη φεουδαρχία. Αυτό δεν έγινε ιστορικά. Πουθενά δεν επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα. κάτι άλλο επιβεβαιώνεται ότι είχαμε αλλεπάλληλε επιδρομέ βαρβάρων, δηλαδή στη φάση τη πολεμική δημοκρατία ενό φυλών, που κατέλειαν τα μεγάλα κράτη, τα δουλοκτητικά τη κλασική αρχαιότητα, μέχρι την εγκαθίδρυση μετά από αιώνε δοκιμών και σφαλμάτων και τραγικών καταστάσεων, μέχρι την εγκαθίδρυση των νέων σχέσεων τη φεουδαρχία. Αυτό εν μέρη, εν μέρη λειτουργεί, μόνο στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, στην κεφαλαιοκρατία. Και λέω εν μέρη διότι οι κεφαλαιοκρατικέ σχέσει παραγωγή εγκαθιδρύονται στα σπλάχνα τη φεουδαρχία και οι επαναστάσεις, οι κεφαλαιοκρατικέ, οι αστικέ επαναστάσει, ουσιαστικά έρχονται για να επιστεγάσουν και να εδραιώσουν μεταβολές στο οικοδόμημα και τους λοιπούς θεσμούς, ενώ έχουν ήδη προκύψει και εδρεωθεί εν πολλής οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις. Έτσι. Αυτό το σχήμα δουλεύει πάρα πολύ καλά μόνο στη μετάβαση από την κεφαλαιοκρατία στον σοσιαλισμό. Μόνο εκεί η τάξη των δημιουργών του πλούτου του κοινωνικού, η εργατική τάξη, έχει συμφέρον για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την υπέρβαση, την επαναστατική ανατροπή των σχέσεων παραγωγής και κεφαλαιοκρατίας, την υπέρβασή τους και τη μετάβαση στον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Στο βαθμό που δεν εξετάζονται, λοιπόν, οι σχέσεις των φυσικών βιολογικών κληροδοτημάτων, οι σχέσεις, οι σχέσεις του γένους, οι σχέσεις Αίματος, οι σχέσει κοινότητα, που είναι στην αρχή κοινότητα αίματο, μετά γίνεται γεωγραφική, στη συνέχεια γίνεται ε, ε, γεωργική, αγροτική κοινότητα. Αφού δεν εξετάζονται αυτέ οι σχέσει, τότε στο προσκήνιο βγαίνουν οι ταξικέ σχέσει, οι οποίε ταξικέ σχέσει εν πωλή χαρακτηρίζουν στην πιο καθαρή του μορφή τι κεφαλαιοκρατικέ σχέσει, την κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία έχουμε σε καθαρή μορφή ταξικέ σχέσει αποκαθυρμένε από τα κατάλοιπα των κοινοτικών σχέσεων. Σε σημαντικό βαθμό. Αν και πάλι έχουμε κληροδοτήματα και επιδιώσει κοινοτικών σχέσεων, σε ευρία κλίμακα και σε διαφορετικό βάθο, σε διάφορε κοινωνίε και επικεφαλαιοκρατίας ακόμα. Έτσι. Συνεπώ, αυτή η προσέγγιση έχει κάποιου περιορισμού. Πλην όμω, αυτή η προσέγγιση συνδέεται και με τον περιορισμό που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια την κίνηση, την ομοτέλεια της κίνησης της ιστορίας, της κοινωνικής ανάπτυξης, πώς αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον κομμουνισμό, θετικά. Στον κλασικό μαρξισμό, σε πολύ σημαντικό βαθμό, υπάρχει και η τρίτη περιοδολόγηση, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση έστω ελλειπτικά στο θετικό προσδιορισμό του κομμουνισμού, εκείνη στην οποία αναφέρεται ο Μάρξ σε μερικά κείμενά του, κάνοντας αντιδιαστολή της προϊστορίας της ανθρωπότητας με την πραγματικά ανθρώπινη ιστορία. Στα πρώιμα έργα του μιλάει για, τον, για την εξανθρωπισμένη κοινωνία ή τον κοινωνικοποιημένο άνθρωπο κλπ. Αλλά ουσιαστικά προσπαθεί να προσδιορίσει θετικά τι είναι αυτό στο οποίο κατατείνει η ανθρωπότητα το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Προσπαθεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει σε σημαντικό βαθμό, παρά μόνο βλέποντα μερικέ τάσει μέσα στην ιστορία και ιδιαίτερα υπό το πρίσμα τη εξέταση τη κεφαλαιοκρατία, την πολιτική οικονομία τη οποία, δηλαδή τη συστηματική μελέτη των σχέσεων παραγωγή του τελευταίου κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού, των σχέσεων ιδιωτική ιδιοκτησία την εξέτασε επισταμένος στο κεφάλαιο. Στο κλασικό έργο του μαρξισμού. Έτσι. Ουσιαστικά, συνεπώ, έχουμε ένα. Στον κλασικό μαρξισμό έχουμε σε σημαντικό βαθμό μία αντιδιαστολή του, των κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών, της κεφαλαιοκρατίας ας πούμε, με τους προγενέστερους σχηματισμούς, με έμφαση, με μία αγωνία του ερευνητή και επαναστάτη ταυτόχρονα, να καταδειχθεί ότι Μιλάμε για ιστορικά παροδικέ μορφέ τη κοινωνία. Από κάπου προέκυψε ο καπιταλισμό δηλαδή, και προ τα κάπου κατατείνει. Έτσι. Άρα, όπω εξαλείφθηκε η δουλοκτησία, η φεουδαρχία κλπ. έτσι θα εξαλειφθεί και ο καπιταλισμό. Το σχήμα αυτό είναι πολύ πιστικό, καταρχήν. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό είναι ιστορικά παροδικό. Έτσι. Πλην όμω σε αυτή την εξέταση, δεν εξετάζεται θετικά ο προσδιορισμό τη μελλοντική κοινωνία αλλά εξετάζεται στο βαθμό που του επιτρέπει αυτό που έχει πετύχει ω επιστημονικό κεκτημένο στην εξέταση των τριών γνωστικών αντικειμένων που προανέφερα. Άρα, τι κάνει ο Μάρξ, σε σημαντικό βαθμό βλέπει τη μετάβαση στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό σαν μια μετάβαση, όπως τις άλλες, από τον ένα κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό στον άλλο. Βλέπει δηλαδή ότι είναι άρνηση, όπως ήταν άρνηση τρόπον τεινά, της φεουδαρχίας ο καπιταλισμός, έτσι θα είναι άρνηση τρόπον τεινά, του καπιταλισμού ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Άρα υπάρχει ένα στίγμα, θα λέγαμε, αντικαπιταλιστικό. Ένα στίγμα έτερο προσδιορισμού απέναντι σε αυτό το οποίο θέλει να αρνηθεί εδώ ο ερευνητή. Το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό όταν μιλάμε για το 19ο αιώνα. Και σε, σε πολύ σημαντικό βαθμό όταν μιλάμε και για τον 20ο αιώνα, το μεγαλύτερο μέρο του, αν του 20ου αιώνα. Έτσι. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξή. Στην αντίληψη αυτή υπάρχει μία προσπάθεια να εξεταστεί η βασική αντίφαση της κοινωνίας και σε σημαντικό βαθμό γίνεται αυτό. Εξετάζονται δηλαδή οι παραγωγικές δυνάμεις και οι κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής. Εξετάζεται ο βαθμός ανάπτυξης ή αλλιώ βαθμό κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και το τι περιθώρια παρέχουν οι διαθέσιμε κυρίαρχε σχέσει παραγωγή για την περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Προκύπτει η σύγκρουση ανάμεσα στι παραγωγικέ δυνάμει και στι κυρίαρχε σχέσει παραγωγή. Η σύγκρουση αυτή, λέει ο Μάρξ, έχει έκφραση κοινωνική σε ένα υποκείμενο, το οποίο είναι υποκείμενο της ίδιας της εργασίας παραγωγής, είναι η εργατική τάξη, Άρα η εργατική τάξη, το προλεταριάτο, είναι ιστορικά επιφορτισμένο με τον αγώνα του επαναστατικού μετασχηματισμού, δηλαδή της ανατροπής των κυρίαρχων κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής, της κατάληψης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη και του συμμάχους της και της εγκαθίδρυσης ενός πλαισίου σχέσεων παραγωγής που δρομολογούν την πορεία της ανθρωπότητας προς τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό κοινωνικοποίηση βασικών α, μέσων παραγωγής, α, σχεδιοποίηση, συνειδητή και λοιπά της παραγωγικής διαδικασίας και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα στην επαναστατική θεωρία και στην επαναστατική πράξη. Ένα τεράστιο άλμα το οποίο τροφοδότησε τα μαζικότερα κινήματα που γνωρίσαμε στο 19ο και στον 20ο αιώνα. Τροφοδότησε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις του 20ου αιώνα, ενώ την μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία και τι απικίε τη τσαρική Αυτοκρατορία τότε, τη Μεγάλη Κινέζικη Επανάσταση, τι άλλε επαναστάσει που γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα, τη Κορέα, του Βιετνάμ, τη Ινδοκίνα συνολικά, τη Κούβα, τροφοδότησε ένα τεράστιο επαναστατικό κίνημα και τα. Συμπαρομαρτούνται αυτού του κινήματο, τροφοδότησε και τον αντιαπικιοκρατικο αντιμπεριαλιστικό αγώνα πολλών λαών. Διότι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία από τον 20ο αιώνα και πέρα, που ανέδειξε με την περαιτέρω ανάπτυξη του Μαρξισμού ο Λένιν, είναι η μετάβαση από τον καπιταλισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού στον μονοπωλιακό καπιταλισμό, στον υπεραιλισμό, όπου επιτείνεται η ανισομέρεια ή η ανισομετρία που θα τη δείτε ω αποτέλεσμα τη οποία γίνεται μια αναθεώρηση της αντίληψης που υπήρχε για την παγκόσμια επαναστατική διαδικασία. Δηλαδή, δεν ισχύει πλέον αυτό που τουλάχιστον στις απαρχές της η επαναστατική θεωρία στο Μάρς και Έγγελς διατηνόταν ότι θα γίνει περίπου ταυτόχρονα στις πιο προοδευμένες και ισχυρότερες ω προς το κεφάλαιο χώρες η σοσιαλιστική επανάσταση και μετά θα εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες. Και επίση ότι κέντρο των επαναστατικών διαδικασιών θα είναι οι πιο αναπτυγμένε χώρε, κεφαλαιοκρατικέ χώρε τη Ευρώπη, άντε και τη Βορείου Αμερική, και μετά θα επεκτείνονταν αυτό, θα εξαπλώνονταν στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό αρχίζει να αναθεωρείται και στο ίδιο το έργο των Μάρξ και Έγγελ. Βλέπουμε δηλαδή ότι στο ύστερο έργο των Μάρξ και Έγγελ διαπιστώνεται ω γεγονό πλέον η μετατόπιση του κέντρου τη επανάσταση. Στην αλληλογραφία με τη Ρασούλη φαίνεται αυτό ξεκάθαρα του Μάρξ ότι μιλάει για την προοπτική της επαναστατικής αλλαγής στην Ρωσία, με του από τις βόρειες προς νότιες και από δυσμάς προς ανατολάς του κέντρου της επανάστασης, Άρα μετατόπιση σε χώρες με χαμηλό ή μέσο επίπεδο ανάπτυξης της επαναστατικής διαδικασίας. Αυτό το αποδεικνύει το τεκμηριώνει πολύ καλύτερα ο Λένιν με τον απόλυτο νόμο της ανισο, ανισομερούς ή ανισομετρικής ανισόμετρης ανάπτυξης στην παγκόσμια κλίμακα του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Συνεπώς, υπάρχουν χώρες οι οποίες λειτουργούν ως ασθενής κρίκη, αδύναμη κρίκη, στις οποίες χοντρικά, λόγω της ανισομέρειας, υπάρχει μια συμπίκνωση των εσωτερικών τους αντιφάσεων, των καταλήπων από προγενέστερους σχηματισμούς που έχουν και των διεθνών παγκόσμιων αντιφάσεων, σε ένα κόμβο που δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα και σε αυτές τις χώρες Εμφανίζεται μια κατάσταση την οποία ο Λένιν αποκαλεί επαναστατική κατάσταση και την οποία συμπεριλαμβάνει στου αντικειμενικού όρου τη επανάσταση. Εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στον κλασσικό μαρξισμό υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα σε αντικειμενικού και υποκειμενικού όρου τη επανάσταση. Στου αντικειμενικού όρου τη επανάσταση συμπεριλαμβάνεται ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξη τη παραγωγή, των παραγωγικών δυνάμεων, ορισμένο βαθμό κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγή δηλαδή, που έχει επιτευχθεί στα πλαίσια τη κεφαλαιοκρατία η ύπαρξη οργανωμένης εργατικής τάξης, οργανωμένη σε εργασιακό επίπεδο, με το βιομηχανικό προλεταριάτο να συγκεντρώνονται κατά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε παραγωγικές μονάδες, εργοστάσια και συγκροτήματα εργοστασίων κλπ. Και στι ε, στις αντικειμενικές αυτές συνθήκες συμπεριλαμβάνεται και η επαναστατική κατάσταση. Η επαναστατική κατάσταση δεν ξεσπά όπου γουστάρει ο καθένας και εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στον κλασικό μαρξισμό και στις τυχοδιοκτικές αριστερίστικες και λοιπές ε, βούληση αρχικού τύπου ερμηνείες της ιστορικής επαναστατικής διαδικασίας, όπου θεωρούν ότι μπορεί η επανάσταση να γίνει οπουδήποτε, παντού και πάντα, ανα πάσα στιγμή, αρκεί να το αποφασίσουν και να το διακηρύξουν κάποιοι και θα γίνει επανάσταση κλπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κλασικό μαρξισμό και μάλιστα ε, στρέφεται συστηματικά κατά αυτού του επαναστατικού τυχοδιοκτισμού και ο ίδιος ο Λένιν στο έργο του και ο Μάρξ και ο Έγκελ στον καιρό του. Δεν είναι τη παρούση να αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Εδώ θα επισημάνουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τη επαναστατική κατάσταση κατά Λένιν, ο οποίο Λένιν κωδικοποιεί, συστηματοποιεί και αναπτύσσει περαιτέρω κάποια πράγματα που είχε επισημάνει ήδη ο Κάουτσκι στα έργα του και ιδιαίτερα στο έργο Ο δρόμο προ την εξουσία. Στα χαρακτηριστικά τη επαναστατική κατάσταση, ο Λένιν συμπεριλαμβάνει τρία κριτήρια. πρώτο, πρώτο κριτήριο είναι η εμφάνιση μιας κρίσης στο στρατόπεδο της αστικής τάξης και στον, στην πολιτική διοίκηση, στη δημόσια διοίκηση εν γέννη, στα πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού κράτους. Κρίση στα πλαίσια της οποίας δημιουργείται μια ρογμή, μέσω της οποίας ρογμής μπορούν να προβάλλουν στο ιστορικό προσκήνιο, δυναμικά, οι διαθέσεις αγανάκτησης, οι διαθέσεις διαμαρτυρίας των από κάτω. <coughs> αυτή η ρογμή συνδέεται με το γεγονός ότι όπως λέει ο χαρακτηριστικά, οι από πάνω δεν μπορούν να διοικούν τους από κάτω όπως το έκαναν αυτό αποτελεσματικά μέχρι τότε και οι από κάτω αρνούνται να υπακούν περαιτέρω σε αυτή τη διοίκηση που ασκούν οι από πάνω, η άρχουσα τάξη και το σύστημά της. Επιπλέον, δεύτερο χαρακτηριστικό που λέει ο Λένιν είναι το γεγονό ότι υπάρχει σχετικά ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών διαβίωση των από κάτω τη εργατική τάξη και ευρύτερα του εργαζόμενου λαού. Και κατά τρίτο, υπάρχει αναβάθμιση της αγωνιστικότητας του λαού, δηλαδή έχουμε άνοδο του κινήματος του λαού και δημιουργείται μια κατάσταση στην οποία το πρόβλημα της εξουσίας είναι σαν να βρίσκεται στους δρόμους. Σαν να είναι ένα διακύβευμα που θα καταλήξει η εξουσία. Έτσι. Το εάν η επαναστατική κατάσταση οδηγήσει σε νικηφόρο επανάσταση ή όχι, κατά το Λένιν εξαρτάται από πολλά πράγματα και ιδιαίτερα εξαρτάται από το πόσο αναπτυγμένο θα είναι ο υποκειμενικός παράγοντας. Ήδη στην επαναστατική κατάσταση Υπάρχει υπενιγμό για τη θέση και το ρόλο του υποκειμενικού παράγοντα. Όταν μιλάμε για υποκειμενικό παράγοντα στην Επανάσταση, εννοούμε βασικά το κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο που θα φέρει σε πέρα αυτή την επαναστατική διαδικασία. Θεμελιώδε, βασικό κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο τη σοσιαλιστική Επανάσταση είναι η εργατική τάξη. Είναι ο κόσμο τη μισθωτή εργασία. Ο οποίο κόσμο τη μισθωτή εργασία μπορεί να συσπηρώσει και ευρύτερα στρώματα και άλλους συμμάχους στην εποχή του Μάρξ, του Έγγελς και του Λένιν σε ευρεία κλίμακα αυτό αφορούσε την εργατοαγροτική αγροτικη συμμαχία, τη συμμαχία με την αγροτιά δηλαδή, τη μικρή και μεσαία αγροτιά ιδιαίτερα, αλλά και με τα μικροαστικά στρώματα της πόλης, αυτούς που σήμερα συχνά αποκαλούμε στη βιβλιογραφία αυτοαπασχολούμενους, μικρούς μεσαίους παραγωγούς κλπ. Και επίσης με την ριζοσπαστικό διανόηση ως κοινωνικό στρώμα. Αυτά όλα υπάρχουν στον κλασικό μαρξισμό. Η συγκρότηση του υποκειμένου απαιτούσε τη μετάβαση, ειδικά από τον 20ο αιώνα και πέρα, τη μετάβαση στο, στο επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης. Εδώ παραπέμπω στο πρώτο μάθημα αυτού του δεύτερου κύκλου των 7 μαθημάτων, στο μάθημα του συντρόφου του Δημήτρη του Καλτσόνη, όπου μπορείτε να δείτε ενδελεχώς, τα στοιχεία αυτά στην μαξιστική και ελληνιστική αντίληψη για το κόμμα τη εργατικής τάξης. Δεν θέλω να ε, επεκταθώ περαιτέρω πάνω σε αυτό γιατί με πιέζει ο χρόνος και ο πρόεδρος θα με βάλει σε τάξη. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το γεγονός ότι από την εποχή στην οποία συζητάμε για όλα αυτά μέχρι σήμερα έχουν προκύψει πολύ σημαντικές, πολύ ριζικές αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοούμε. Υπενθυμίζω τα λόγια του Έγγελς, βάσει των οποίων με κάθε καινούργια αλλαγή στην επιστήμη και στην τεχνολογία θα έπρεπε να αλλάζει η ίδια η διαλεκτική. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσες αλλαγές στην επιστήμη και την τεχνολογία επήλθαν από τον καιρό του Μάρξ, του Έγγελς και του Λένιν. Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσε δραματικέ αλλαγέ είχαμε στην ίδια την ιστορική πορεία τη ανθρωπότητα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αφενό μεν είχαμε μια τεράστια ιστορική εμπειρία ανώδου και πτώση, θριαμβευτική νίκη και στη συνέχεια ήττα του πρώτου ρεύματο των σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα. Αυτό που στην αντίληψη που πρεσβεύω τη λογική τη ιστορία εμεί αποκαλούμε πρώιμε σοσιαλιστικέ επαναστάσει. Επί του παρόντος θα αρκεστώ σε μια ιστορική αναλογία, αναφέροντας εξ ότι η ιστορική αναλογία είναι πάντα περιορισμένο χαρακτήρα. Και έχει περιορισμένη ισχύ. Θα αναφερθώ στην ιστορική αναλογία της μετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, στην κεφαλαιοκρατία. Η μετάβαση αυτή στις πιο προοδευμένες χώρες κράτησε τουλάχιστον 500 χρόνια. Θα το ξαναπώ. Η μετάβαση από το προτελευταίο σύστημα, τον προτελευταίο κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό τη ιδιωτική ιδιοκτησία, στον τελευταίο κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό τη ιδιωτική ιδιοκτησία, από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, στι πιο προοδευμένε χώρε κράτησε περίπου μισή χιλιετία. Περίπου 500 χρόνια. Έτσι. Γιατί. Διότι είχαμε κύματα πρώιμων αστικών επαναστάσεων, σε όλες αυτές τις χώρες, τα οποία κύματα πρώιμων μοναστικών επαναστάσεων κατάφερναν επιμέρους νίκες στις πόλεις κράτη της Ιταλίας, στις κάτω χώρες Ολλανδία, έτσι, στη Μεγάλη Επανάσταση με τον Κρόμουελ στην Αγγλία και στη συνέχεια οδηγούνταν σε υπαναχωρήσεις, οπιστοχωρήσεις, πισωγυρίσματα, επικράτηση και πάλι των φεουδαρχικών αρχών και της απολυταρχίας της απολυταρχικής μοναρχίας με, το, με τη μεσαιωνική φεουδαρχική δομή ξανά, σε βαθμό που τους έλεγαν είσαστε τρελοί που θέλετε άλλου τύπου κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία, η φεουδαρχική κοινωνία. Επικράτηση της ίδιας της Εκκλησίας, να υπενθυμίσω αγώνες στα πλαίσια αυτών των πρώιμων επαναστάσεων, αγώνες και στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της εκκλησιαστικής. Η ίδια η διαδικασία της μεταρρύθμισης με βασικούς εκφραστές τον καλβινισμό και τον προτεσταντισμό το, προτεσταντισμό, το κίνημα των διαμαρτυρωμένων, είναι στοιχεία πρώιμων αστικών επαναστάσεων στην ύστερη φεουδαρχία. Όταν λοιπόν η μετάβαση από τον ένα εκμεταλλευτικό κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό στον άλλο χρειάστηκε αλλεπάλληλε πρώιμε επαναστάσει, οι οποίε όλε ανεξαιρέτω νικήθηκαν, μέχρι να εμφανιστούν οι όριμε επαναστάσει αστικέ, με κορυφαία τη μεγάλη γαλλική επανάσταση του 1789 και οι ύστερες αστικές επαναστάσεις, 1830, 1848-49 και σε άλλες χώρες συνεχίστηκαν και πολύ αργότερα. Το γεγονός λοιπόν αυτό από μόνο του μαρτυράει ότι η ιστορική διαδικασία δεν είναι τόσο γραμμική όσο φανταζόμασταν κάποτε ή όσο φαντάζονται ακόμα κάποιοι. Είναι πολύ πιο περίπλοκη. Η μετάβαση στην κομμουνιστική κοινωνία απαιτεί άλλου τύπου προσέγγιση. Και η άλλου τύπου προσέγγιση τροφοδοτείται από τις αλλαγές, από την αναγκαιότητα μάλλον επιστημονικής διερεύνησης των αλλαγών που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 20ου αιώνα, μέχρι τις αρχές του 21ου που βιώνουμε σήμερα, αλλαγές που έχουν να κάνουν ακριβώς με την άνοδο και την πτώση των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, με κορυφαία μεταξύ τους τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, με το λένε και του Μπολσεβίκου επικεφαλή. Ήταν το κλασικότερο υπόδειγμα νίκη μια προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση στον 20ο αιώνα με τα κριτήρια και τα στοιχεία του κλασικού μαρξισμού που σα προανέφερα. Εξαιρετικά διδακτική εμπειρία. Και επίση έχουμε τη διαδικασία φθορά αυτών των συστημάτων. Τη διαδικασία αδυναμίας επίλυσης των αντιφάσεών τους, και δει τη θεμελιώδου τη βασική αντίφαση αυτών των συστημάτων, που είναι η αντίφαση μεταξύ τυπική και πραγματική κοινωνικοποίηση, που ω αποτέλεσμα είχε την επικράτηση παλινορθωτικών διαδικασιών, τη ανοιχτή αστική αντεπανάσταση και παλινορθωτικών διαδικασιών σε όλε αυτέ τι χώρε, επίση επήλθαν και πολύ σημαντικέ αλλαγέ όσο είχαμε αυτή την πορεία ανόδου και πτώση του πρώιμου σοσιαλισμού του 20ου αιώνα. Αλλαγέ και στο άλλο στρατόπεδο, διότι το άλλο στρατόπεδο δεν λειτουργούσε εν κενό. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι το δίπολο κεφάλαιο εργασία σε παγκόσμια κλίμακα, αυτή η βασική θεμελιώδης αντίφαση, είχε ως έκφραση του και την εμφάνιση του πρώιμου σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Δηλαδή μέρος αυτού του διπόλου ήταν εκ των πραγμάτων οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα. Όπου είχε ο κόσμος του κεφαλαίου να αντιμετωπίσει με φόβο και με τρόμο την επαναστατική εναλλακτική πορεία οργάνωση τη ανθρωπότητα. Και όπου οι εργατικέ τάξεις σε όλο το στρατόπεδο, το κεφαλαιοκρατικό, με όλη την ανισομέρειά του, προέβαλαν διεκδικήσει, αξιώσει με αγώνα οικονομικό, συνδικαλιστικό και πολιτικό, για πολύ σημαντικέ αλλαγέ. Και είχαν και πραγματικά μεγάλε κατακτήσει, ό,τι αφορά, α πούμε, τι συλλογικέ συμβάσει εργασία τις προνοιακές πολιτικές, το λεγόμενο κοινωνικό κράτος, τα ασφαλιστικά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα, εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά τα οποία χάνοντάς τα σήμερα αντιλαμβανόμαστε τι σήμαινε η ύπαρξη του σοσιαλιστικού στρατόπεδου του πρώιμου σοσιαλισμού, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία σημάδευσαν πάρα πολύ και την ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας τον περασμένο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Ιδιαίτερα αυτό έχει να κάνει με την μετάβαση από την εκτατική στην κατεξοχήν εντατική ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Έχει να κάνει με τη σημερινή δομή των μονοπωλίων, με το σημερινό, αν θέλετε, εσωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας που είναι η πολυεθνική πολυκλαδική όμιλη σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα οι οποίοι προσπαθούν να καθυποτάξουν την ανθρωπότητα σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαίτερα μετά την πτώση των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού και την κυριαρχία των παλινορθωτικών διαδικασιών στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Έχουμε να κάνουμε με την α, τρίτη επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση, η οποία εκτιλήσεται από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας και έχουμε να κάνουμε με την εμφάνιση σχέσεων, στα πλαίσια των οποίων έχουμε πλέον όχι μόνο στη σφαίρα της κυκλοφορίας εμπορευμάτων, όπως είναι χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα του καπιταλισμού, ή της κυκλοφορίας κεφαλαίων, εξαγωγής κεφαλαίων, όπως είναι χαρακτηριστικό στον υπεραλισμό της εποχής του Λένιν, των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά έχουμε πλέον να κάνουμε με στοιχεία υπαγωγής σε παγκόσμια κλίμακα εργασιακών παραγωγικών διαδικασιών στο κεφαλαίο πλέον η ενοποίηση μέσω των πολυεθνικών πολυκλαδικών ομίλων γίνεται σε επίπεδο παραγωγή. Γεγονό το οποίο συνεπάγεται και μεγάλε αλλαγέ ω προ του τρόπου συγκρότηση, ω προ του τρόπου περιφερειακών και λοιπόν ολοκληρώσεων του υπερελισμού σήμερα, όπω είναι η υπερελιστική ολοκλήρωση τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση ή Βορείου Αμερική κλπ. ή ΑΣΕΑΝ στην, στην, περιοχή τη Ασία και του Ειρηνικού Ωκεανού. Έχει να κάνει επίσης και με το γεγονός ότι σήμερα το κεφάλαιο λειτουργεί με ένα σύστημα όχι απλώς κρατικομονοπολιακών ρυθμίσεων όπως αυτές που γνωρίσαμε μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα σε καθαρή μορφή, αλλά διακρατικομονοπολιακής επιβολής. Μιλάμε για ένα νέο στάδιο, για μια νέα εποχή. Δεν είναι τη παρούση να αναλύσω εκτενέστερα αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά του νέου σταδίου. Εκείνο στο οποίο θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μα είναι το γεγονό ότι έχουμε πλέον μια νέα εποχή. Η εποχή αυτή είναι η εποχή στην οποία υπάρχει προσπάθεια υπαγωγή τη ανθρωπότητα σε πλανητική κλίμακα σε, σε αυτού του πολυεθνικού, πολυκλαδικού μονοπωλιακού ομίλου. Είναι ταυτόχρονα η εποχή μεγάλων δομικών διαρθρωτικών κρίσεων και πολέμων. Αυτή τη στιγμή από το 2007-2008 βιώνουμε την τρίτη δομική διαρθρωτική κρίση του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη κρίση, μάλλον οι προηγούμενες κρίσεις, ήταν η κρίση που παρατηρήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, δομική διαστοντική κρίση, η οποία ξεπεράστηκε μετά το σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και με την ευρέωση των κεκτημένων της πρώτης τεχνολογικής επανάστασης, με τα δίκτυα α, ηλεκτρικής ενέργειας και τα ενοποιημένα ενεργειακά παραγωγικά συγκροτήματα με τι δομέ που είναι γνωστέ ω τεηλωρικέ φορτικέ μορφές οργάνωση τη παραγωγή. Η δεύτερη δομική κρίση είναι αυτή που ξέσπασε το 29-33 του 20ου αιώνα, η οποία ξεπεράστηκε μετά το άλλο σφαγείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με τη μετάβαση στην κρατικομονοπολιακή ρύθμιση και με την εφαρμογή ιδιαίτερα από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα του δεύτερου κύματο της τεχνολογικής και επιστημονικής επανάστασης με την εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας, με την πληροφορικοποίηση, με την εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών και δικτύων στην, α, στις ροές πληροφορία για την οργάνωση της παραγωγής. Και η τρίτη δομική κρίση είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα η οποία δομική κρίση συνδέεται με τα, με τα κυλοπονήματα της τρίτης επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης που δυσκολεύεται πάρα πολύ η κεφαλαιοκρατία να φέρει σε πέρας γιατί μ, ακόμα δεν μπόρεσε να α, συνέλθει από την αδιφάγω επανένταξη στην τροχιά του κεφαλαίου του μεγαλύτερου μέρους των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού και με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα. Αυτή η τρίτη κρίση προφανώς θα λυθεί μετά το σφαγείο της κλιμάκωσης του τρίτου θερμού παγκόσμιου υπεριαλιστικού πολέμου, την εξέλιξη του οποίου βιώνουμε στις μέρες μας. Όποιος νομίζει ότι αυτά που βλέπουμε από τον Ντομπά της Ουκρανίας, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Βόρειο Αφρική είναι απλώς περιφερειακές τοπικού χαρακτήρα σειράξης, με την εμπλοκή πάνω από 80 χρόνων με τα επίσημα στοιχεία σε αυτές τις σειράξεις, και δεν έχει καταλάβει ότι έχει έρθει ο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, απλώ έχει χάσει και τα αντανακλαστικά του, τα επαναστατικά. Έτσι αυτό το λέω, διότι πολλοί φορεί ακόμα λειτουργούν σαν να είναι όλα μέλη γάλα και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι. Ένα δίδαγμα μεγάλο που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την εμπειρία είναι το γεγονό ότι μετά από μεγάλε σειράξει, ιδιαίτερα από μεγάλου συμπυραλιστικού πολέμου, με του οποίου προσπαθεί το κεφάλαιο να κάνει αυτό το οποίο ξέρει καλά, δηλαδή να απαξιώσει, να καταστρέψει πλεονάζοντα κεφάλαια για να μπορέσει να προβεί σε ένα νέο κύκλο κεφαλαιακής συσσόρευσης. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση σήμερα η οποία μας προειδεάζει για αντίστοιχα φαινόμενα. Δηλαδή, οι μεν βασικοί δρόντες παράγοντες αυτή η πολυεθνική πολυκλαδική όμιλη που προσπαθούν να καθυποτάξουν την ανθρωπότητα και τα διακρατικά, διεθνικά, θεσμικά και εξωθεσμικά όργανα τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, έτσι, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, Διατλαντικές Συμφωνίες Εμπορίου και Εξαγωγών, Διειρηνικές Συμφωνίες Εμπορίου και Εξαγωγών, όλα αυτά τα πραξικοπήματα διακρατικομονοπολιακής επιβολής που προσπαθούν να κάνουν, είναι συνειφασμένα με την κρίση και τον πόλεμο, Όμω ποτέ κανένα μεγάλο πόλεμο και καμία μεγάλη κρίση δεν είχε την έκβαση που προγραμμάτιζαν οι σεναριογράφοι και οι ηθήνοντε που προσπαθούσαν να επιβάλλουν τα δικά του συμφέροντα σε πλανητική κλίμακα. Πάντοτε η κρίση και ο πόλεμο έφεραν στο προσκήνιο το λαϊκό στοιχείο, έφεραν στο προσκήνιο την εργατική τάξη, τι δυνάμει τη εργασία, του πραγματικού δημιουργού. Και έφερε στο προσκήνιο επίσης αναγκαστικά την κατάσταση του ένοπλου λαού. Όταν ο λαός είναι ένοπλος, ιδιαίτερα ο σημερινός λαός και απαιτεί ειδική πραγμάτευση τι σημαίνει η εργατική τάξη σήμερα και τι αλλαγές έχουν επέλθει στην εργατική τάξη με τις τεχνολογικές αλλαγές που έχουμε σήμερα στην εποχή μας, οι οποίες τεχνολογικές αλλαγές συμπεριλαμβάνουν και την τεχνολογία του πολέμου, την τεχνολογία μαζικής παραγωγής θανάτου, μέσω της οποίας λειτουργεί το παγκόσμιο εμπεριαλιστικό σύστημα σήμερα. Όταν λοιπόν ο λαό βγαίνει στο προσκήνιο, βγαίνουν καταρχήν και όλε οι αντιφάσει του συστήματο στο προσκήνιο. Διότι ο κοινωνικό πόλεμο, όπω αυτό που βιώνουμε σε χώρε σαν την πατρίδα μα, που είναι στην περιφέρεια τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε σήμερα καθεστώ νέου τύπου μέσω του εξωτερικού δημοσίου χρέου τη χώρα. Όταν λοιπόν βγαίνει στο προσκήνιο ο κόμβο εσωτερικών και εξωτερικών αντιφάσεων, τότε βγαίνουν και αδύναμοι κρίκοι. Ασθενεί κρίκοι στο προσκήνιο. Και βγαίνει στο προσκήνιο όλο και πιο ρομαλαία η εργατική τάξη με τι διεκδικήσει τη. Και τώρα η όροι κοινωνικοποίηση τη παραγωγή που έχουμε είναι ασύγκριτα ανώτερη από αυτού που είχαμε στο 19ο και στον 20ο αιώνα. Έτσι. Συνεπώ, για να το. Ε, για να ολοκληρώσω, επειδή βλέπω ότι έχω πέντε λεπτά Πρόεδρε έτσι για να το ολοκληρώσω λιγάκι θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά ότι για να μιλήσουμε για την μεταρρύθμιση και την επανάσταση όπου η μεταρρύθμιση είναι συγκεκριμένη χειρισμή εξελικτικής ομαλής εντός του συστήματος αλλαγής στα πλαίσια πάντα του συστήματος ενώ η Επανάσταση είναι ριζική αλλαγή που οδηγεί έξω από τα πλαίσια του συστήματος, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ουσιαστικά θα πρέπει να μιλήσουμε για έναν άλλο τύπο υποκειμένου στην ανθρωπότητα. Γνωρίζουμε, Φερρυππίν, ότι υποκείμενο είναι ο άνθρωπος όπου εμπλέκεται σε διαδικασίες μετασχηματισμού κάποιων αντικειμένων. Α πούμε, η στοιχειώδη εργασιακή διαδικασία προποθέτει τον άνθρωπο ω υποκείμενο, κάποια μέσα με τη βοήθεια των οποίων ο άνθρωπο επενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο σε κάποια αντικείμενα, που έχει ω αποτέλεσμα αυτή η επενέργειά του τον μετασχηματισμό των αντικειμένων σε κάποια προϊόντα, αποτελέσματα. Ε, λοιπόν Ελάτε εδώ να φανταστούμε ότι όταν μιλάμε για τέτοιου είδου κοσμοϊστορικέ αλλαγέ, για μεταβολή κοσμοϊστορική κλίμακα, παγκόσμια δηλαδή τη ανθρωπότητα τότε αντικείμενο της ανθρώπινης δραστηριότητα γίνεται όλο το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων της ανθρωπότητας. Καλείται δηλαδή στην Επανάσταση, να το δούμε πιο σφαιρικά, καλείται η ανθρωπότητα να συγκροτήσει το υποκείμενο του μετασχηματισμού του εαυτού της, της υπέρβασης διαλεκτικής άρσης, όχι απλής άρνησης, της κεφαλαιοκρατίας αλλά του συνόλου της ιστορίας και προϊστορίας της μέχρι τώρα ανθρωπότητας. Άρα θα πρέπει τα μέσα και οι τρόποι μετασχηματισμού να είναι συνειφασμένοι να είναι αντίστοιχα σύμμορφα του επιστημονικά διαγνωσθέντος σκοπού. Διότι η επαναστατική αλλαγή αυτή, αν θέλουμε να την προσδιορίσουμε θετικά, θα πρέπει να είναι πολύ πιο θετικός προσδιορισμός από τα όσα γνωρίζουμε από την κλασική θεωρία για τη μετάβαση στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Έτσι. Συνεπώς, απαιτείται οργανική διασύνδεση της επαναστατικής θεωρίας και θεμελιώδης ανάπτυξή της σε βαθμό που να οδηγήσει τους ανθρώπους σε διακρίβωση του εάν και κατά πόσο τα οργανωτικά, πρακτικά, πολιτικά, τεχνικά και άλλα μέσα που διαθέτουν είναι αντίστοιχα του μετασχηματισμού τον οποίο θέτουν ως στόχο. Αυτό το λέω και δίνω έμφαση σε αυτό διότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας, αν όχι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα της εποχής μας, είναι το γεγονός ότι φέρουμε το στίγμα της ίτας των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα και μέσω αυτού του στίγματος της ίτας όλες οι συνιστώσεις, όλα τα ρεύματα, όλες τις τάσεις της αριστεράς έχουν έρθει σε μια απολογητική κατάσταση και δεν θέτουν, δεν θέτουν καν ως στόχο, ακόμα δυστυχώς, σε ευρεία κλίμακα, τον θετικό προσδιορισμό του Πού σκοπεύουμε να πάμε. Έχει επανέστη στο προσκήνιο, δηλαδή, μία αναφορά σε αφηρημένους αντικαπιταλισμούς. Όμως ο αφηρημένος αντικαπιταλισμός σε θέτει σε μία κατάσταση που σκοπευουμε να παμε εχει επανελθει στο προσκηνιο δηλαδη μια προσδιορίζεσαι σε μια κατασταση που ετερο προσδιοριζεσαι απο τον αντίπαλο. Με τον αφηρημένο αντικαπιταλισμό δεν μπορείς να έχεις το στρατηγικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα ευνηδιασμού που απορρέει μόνο από την βεβαιότητα του θετικού προσδιορισμού του στρατηγικού στόχου. Και εδώ προχωράω σε συνέχεια του δεύτερου μαθήματος αυτής της δεύτερης σειράς, που η συντρόφισσα η Έλλη μας παρουσίασε στο προηγούμενο μάθημα. Όσο δηλαδή βρισκόμαστε πίσω από τον θετικό προσδιορισμό του που πάμε, τόσο πιο πολύ είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ουραγοί των οποιοδήποτε βημάτων του αντιπάλου, του ταξικού αντιπάλου, σε εθνικό, τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, θεωρώντας ότι η επανάσταση τελείωνω ακριβώς, με κοιτάει ο πρόεδρος Αγρια, εφόσον ο επαναστατικός μετασχηματισμός στην πορεία της ενοποίησης της ανθρωπότητας είναι η νομοτέλεια η ιστορική. Και όταν μιλάμε για νομοτέλεια δεν εννοούμε εδώ μηχανιστικού τύπου τελεολογικές φαντασιώσεις του τύπου δρομολογήθηκε στις ράγες και πάει και έφυγε, αλλά εννοούμε φάσμα δυνατοτήτων με καθοριστική τη συμμετοχή του υποκειμένου, με καθοριστική τη συμμετοχή του ανθρώπου στην έκβαση αυτού του φάσματος δυνατοτήτων. Διότι το φάσμα αυτών δυνατοτήτων, και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, Ιδιαίτερα στι συνθήκε τέτοια κρίση και πολέμου, περιλαμβάνει και την αυτοκαταστροφή τη ανθρωπότητα σήμερα περισσότερο από ποτέ. Άρα, η νομοτέλεια του επαναστατικού μετασχηματισμού, η νομοτέλεια τη σοσιαλιστική επανάσταση και τη ενοποίηση τη ανθρωπότητα, η νομοτέλεια του κομμουνισμού, δεν είναι μία από τι επιλογέ μα. Είναι η μοναδική νομοτελή επιλογή μα, εάν θέλουμε να επιβιώσει η ανθρωπότητα. Το σύνθημα τη εποχή μα δεν τίθεται. Όπω στον 20ο αιώνα, στι αρχέ του 20ου αιώνα, σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα, αλλά τίθεται σοσιαλιστική επανάσταση, κομμουνιστική ενωπή τη ανθρωπότητα ή θάνατο τη ανθρωπότητα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα.